Η ροή τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο παραμένει στάσιμη, καταγγέλνουν οι βουλευτές της Επιτροπής Εμπορίου εξαιτίας των αεροδρομίων της που είναι, όπως τονίζουν, τα ακριβότερα στον κόσμο. Κύπρος, ναι, θα μπορούσε από το 2001 που είχε 2.300.000 τόσους τουρίστες, ναι, σήμερα θα μπορούσε να βρίσκεται στα 3 και πλέον εκατομμύρια. Κατά τουρίστα, η φορολογία στα αεροδρόμια μας είναι 24 ευρώ, ενώ στη Ρόδο είναι 6 ευρώ, στο Παρίσι 17 ευρώ και στο Βερολίνο 11 ευρώ. Θα πρέπει να δώσουμε σημασία και βαρύτητα στη μείωση των φορολογιών. Είναι αδιανόητο η Κύπρος να είναι μία από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη ή ακόμη και στον κόσμο όσον αφορά τα τέλη αεροδρομίων. Η Επιτροπή ζητεί επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και απελευθέρωση των εθέρων που θα μπορούσαν να αυξήσουν την προσέλευση τουρισμού. Σε μια άλλη εξέλιξη, εκ των όνων Κάνεφ χαρακτηρίζει η Επιτροπή Εμπορίου τη δημιουργία τράπεζας αναπτύξεως, στην οποία να διοχετευθούν ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 200 με 250 εκατομμύριων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν μπορεί άμεσα με χαμηλών επιτόκιων να τα διοχετεύει και ταυτόχρονα θα καθορίζει το κράτος και την πολιτική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, που είναι πολύ σημαντικό και να μην επαφίεται στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος μέχρι σήμερα απέδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να διοχετεύσει αυτά τα κονδύλια με αποτελεσματικότητα στην αγορά. Όλοι θυμάστε την τραυματική εμπειρία της μη παραχώρησης του ποσού των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που δανείστηκαν οι τράπεζες απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και τα λεφτά τα οποία αντί να καταλήξουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν καταλήξει στην αγορά ομολόγων. Ο φορέας ο οποίος θα δημιουργηθεί, δηλαδή ο Κυπριακός Χρηματοδοτικός Οργανισμός, αντί τα ποσά τα οποία θα εξασφαλίσει από ευρωπαϊκά κονδύλια να τα διαχειριστεί ο ίδιος, θα τα διοχετεύσει στις τράπεζες. Τα κόμματα ζητούν επιτακτικά να μην ακολουθηθεί η πεπατημένη με τις τράπεζες για να μην θυματοποιηθούν εκ νέου οι μικροί επιχειρηματίες.